Είναι αλήθεια όμως, και έχει δίκιο η Βρυσίδα και εσύ, Φέη μου, ότι ο Σπύρος είναι αυτός που φοβάται λιγότερο ότι σήμερα το βράδυ θα αποχωρήσει. Mm. Και το είδαμε αυτό στο χθεσινό επεισόδιο, καθώς δύο ήταν οι παίκτες που εγώ εντόπισα ότι έχουν κάποια αμφιβολία, κάποιο φόβο για το τι θα γίνει απόψε. Είναι ο Ζαχαροπλάστης και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Ένωσα λοιπόν τα λεγόμενά τους, γιατί δείχνουν και οι δύο ότι πιθανότατα έχουν το άγχος ότι σήμερα το βράδυ θα αποχωρήσουν. Εντάξει, ο Ζαχαροπλάστης πιο πολύ, δηλαδή χθες δεν γινόταν άλλο να το ψηφίσω. Συνέχεια, σε όλο το επεισόδιο το έλεγε. Ήταν άδικο που ψηφίστηκε. Πώς μου τη φέραν έτσι, πώς την πάτησα έτσι, να έχω απέναντίον μου το Μαρτίκο, ο οποίος έχει βγει τόσες φορές υποψήφιος και έχει παραμείνει, να έχω την Ευρυδίκη με τόσους followers στο Instagram. Πάει. Τι να πω, έχω τελειώσει. Το είπε και ο Βαρσάλος, άλλωστε. Να φύγει η Ευρυδίκη δεν τη φοβάμαι, είναι δυνατή, μου το έχει αποδείξει. Φυσικά με 200.000 ακόλουθους που έχει στο Instagram, πώς να μην φοβάται ότι θα του φύγει. Ο Μαρτίκας έχει παραμείνει 13 φορές υποψήφιος σε ψηφοφορία εδώ πέρα. Εμένα πάνε να φάνε, ένα απλό λαϊκό παιδί. Και να σου πω και κάτι, είμαι αγαπητός στον κόσμο, είμαι δίπλα στον κόσμο. Έχω βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, έχω στηρίξει πολλούς ανθρώπους. Έχω κι εγώ ένα μικρό κοινό όμως που με αγαπάει και με στηρίζει και θα με στηρίξει αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η προϊστορία έδειξε ότι ο Μαρτίκας είναι ένας εξολοθρευτής. Δεν φεύγει από τις... ο κόσμος το στηρίζει. Δεν με φοβίζει, δεν με τρομάζει. Αν η ώρα μου να φύγω, να φύγω. Μάλιστα. Εντάξει. Ξανθόπουλος ο Ζαχαροπλάστης. Ο Κώστας φοβάται τους followers. Mm. Δηλαδή καλύτερα να ψηφίσουμε, να τον κάνουμε γενικά, follow παρά φοβάται. Να ψηφίσουμε να μείνει. Πραγματικά ο άνθρωπος. Φοβάται και συγκινείται όλη την ώρα. Όμως είναι έξυπνο στρατηγικά, δεν είναι τόσο λυπημένος. Προσπαθεί να ερεθεί στο λαϊκό αίσθημα, δηλαδή πάει να πάρει μια μερίδα. Δεν λέω ότι είναι πονηρός. Λέω όμως ότι έξυπνα και στρατηγικά και εκείνος και όσο φίλο κάθε άνθρωπος που υπερασπίζεται τον εαυτό του με στο παιχνίδι και την παραμονή του, προσπαθεί να κερδίσει όχι τους followers και τους πιτσιρικάδες που μπορεί να ακολουθούν την Ευρυδίκη και το Βασάλο π.χ. Σου λέει, εγώ παιδιά είμαι ένας από εσάς. Είμαι ένα λαϊκό παιδί, δεν είμαι influencer, άρα ελάτε εσείς και στηρίξτε με. Έχετε όλοι δίκιο, γιατί χθες η ψηφοφορία ήταν για γερά νεύρα. Ο τελευταίος, αυτός που θα αποχωρήσει, είχε ελάχιστη διαφορά από τον τρίτο που θα παραμείνει μέσα στο παιχνίδι. Ελάχιστη, μιλάμε για πάρα πολύ μικρή διαφορά. Πολύ μικρή. Είναι οριακές οι διαφορές χθες. Οριακές. Αυτός που θα αποχωρήσει, αυτός ή αυτή που θα αποχωρήσει σήμερα, με αυτόν που θα μείνει που ήταν στην τρίτη θέση, ήταν η διαφορά τους τόσο οριακή που δεν φαντάζεστε. Εμένα πάντως ο Ζαχαροπλάστης, αν και λίγο κουραστικό. Όλο αυτό, όλη αυτή η μονόλογη, εμένα με κέρδισε. Είναι ο τρόπος του. Είναι διαφορετικό. Ψήφισε. Σαφώς. Γιατί η Βρυσίδα φαντάζομαι ψήφισε χθες. Βρυσίδα, ψήφισες. Εννοείται πως ψήφισε. Ναι. Να γυρίσει στο Σπύρο, μου πείτε με έδωξη ψήφο. Δεν θέλω να πει μετά. Όχι, ψήφισε. Εννοείται στο Σπύρο. Αλλά αυτό που πιστεύω θα απεχθεί ανάμεσα σε Καρολίνα και Ζαχαροπλάστη.